Μετά από καιρό, ξανά καλησπέρα σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να χαίρεστε που με ξαναβλέπετε. Η απουσία μου αυτό το καιρό, αυτό το τρίμηνο, δυστυχώς οφείλεται στο ότι έχασα τον αγαπημένο μου πατέρα αρχές Ιουλίου, οπότε όπως όλοι καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε καμία διάθεση για κάποιο βίντεο. Και αυτό το βίντεο δεν είμαι σίγουρος αν θα ανέβει. Απλά σήμερα μετά από καιρό, μετά από 3 μήνες και κάτι, μου ήρθε η διάθεση να ξανακάνω ένα βιντεάκι. Γιατί η αλήθεια είναι πως πραγματικά αγαπώ αυτή τη διαδικασία του να κάνω το βίντεο, να κάνω το μοντάζ, να δείξω αγαπημένες μηχανές, σαπούνια κτλ. Όχι τόσο. Ξέρετε ότι η αδυναμία μου είναι οι μηχανές, οπότε επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη και ό,τι αφήνεις σε αφήνει, και έχοντας τη διάθεση λέω πάμε και βλέπουμε στην πορεία. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους πολλούς φίλους που μου στείλανε μήνυμα, ρωτούσαν για το λόγο τον οποίο χάθηκα, εκφράσαν ένα πραγματικό ενδιαφέρον. Ευχαριστώ τους φίλους που ρωτήσαν γνωστούς μου ή κάποιους από την κοινότητα οι οποίοι με γνωρίζουν. Πραγματικά ήταν συγκινητικό όλο αυτό και η αλήθεια είναι πως είχε και αυτό το λιθαράκι του στο να ξανασυνεχίσω, μάλλον να ξαναρχίσω τα βίντεο. Το αν θα συνεχίσω θα φανεί στην πορεία, μπορεί να είναι κάτι της στιγμής που μου ήρθε τώρα. Θέλω να πιστεύω πως όχι, γιατί καλός ή κακός η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να ζούμε στην πραγματικότητα. Εξάλλου και εγώ είμαι πατέρας και σύζυγος και αδελφός και φίλος, οπότε η ροή της ζωής μας πρέπει να συνεχίζεται κανονικά. Σίγουρα αυτοί που φεύγουν είναι πάντα στην καρδιά μας. Λοιπόν, ας φύγουμε λίγο από το βαρύ κλίμα και ίσως έχω και λίγο track, δεν ξέρω, θα το δω και εγώ στο μοντάζ, γιατί έχω να κάνω πραγματικά 3 μήνες και 3,5 μήνες βίντεο, όμως θα το βρω ξανά σιγά σιγά. Αυτό το βίντεο θα ανέβει τώρα Κυριακή 14-15, πόσο θα είναι, 21 Οκτωβρίου το 20 είχε ανέβει το πρώτο βίντεο στο κανάλι, ίσως είναι έτσι και σημαδιακό ο Οκτώβρης. Δύο νέες αρχές, να το πούμε έτσι, δύο νέα ξεκινήματα. Λοιπόν, αφού έκανα τον προλογό μου, πάμε στο μενού. Ξύρισμα σήμερα ξανά. Θα ξεκινήσω από το σετάκι σαπούνι και aftershave. Ariana Evans, το Revolution. Είναι το βιντεάκι που είχα προαναγγείλει με φωτογραφίες στο Instagram και στο Facebook. Είχε γυριστεί εκείνο, τώρα το ξαναγυρνάω. Revolution, Ariana, μ' αρέσουν πολύ εμένα. Ariana και Ζυγκάρι, είμαι ταγμένος. Το Revolution σαν άρωμα μου θυμίζει ελαφρώς πιο βαριά μελωδιά το Kaizen. Πάρα πολύ καλή απόδοση στο ξύρισμα. Πινέλος θετικό, Matti Lindholm, Σουηδία. Λεπίδα στη μηχανή σε πρώτη χρήση, άστρα πράσινη. Και πάμε στην πρωταγωνίστρια του απόψινού βίντεο. Μία γαλίδα. Μία εξεζητημένη μηχανή. Είμαι σίγουρος πως δεν τη γνωρίζει πολύς κόσμος. Σε αυτό το σημείο να πω ότι είναι, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο βίντεο παγκοσμίως με αυτήν εδώ τη μηχανή. Πρόκειται για μία Zerbo,
με τα άθλια γαλλικά μου, ζερμπό μάλλον στα γαλλικά, ζερμπό, είμαι σαν με ελληνική προφορά το πούμε ζερμπό, ίσως ένας Γερμανός να το έλεγε γερμπάουλτ, όπως κάποιος φίλος έγραψε για το, είχα δει ένα σχόλιο τώρα τελευταία, από τα τελευταία σχόλια, για την προφορά του Σόλιγγεν, σίγουρα στα γερμανικά είναι Σόλιγγεν, αλλά εμείς δεν τα λέμε με γερμανική προφορά, δεν είμαστε Γερμανοί, εγώ τουλάχιστον, το λέω Σόλιγγεν, όπως το λέμε, όπως θα το έλεγε ο καθένας, οπότε χάρη του βίντεο τώρα το παίζω και λίγο γαλλόφωνος, με το ζερμπό, έτσι. Λοιπόν, μια μηχανή τριών τεμαχιών με ένα εξαιρετικά όμορφο τελείωμα στην λαβή, 73 γραμμάρια όλη η μηχανή. Η λαβή, ας έρθω από την άλλη καλύτερα. Εδώ είναι η λαβή που γράφει το ζερμπό, ζερμπό. Πολύ ωραία λαβή. Αυτό το γκρίπ εδώ, αυτό με ενθουσιάζει πραγματικά. Top cap, και αυτό λίγο διαφορετικό, πέρα από τα συνηθισμένα, με αυτό εδώ το σκαλάκι από κάτω, γνωστό το σχέδιο, και το base plate, και αυτό ασυνήθιστο, με τα 6 παραλληλόγραμμα κουτάκια, που δεν επιτρέπει στη μηχανή να στομώσει. Λοιπόν, βάζω και τη λεπίδα. Πρόκειται για μια αποδοτικότατη μηχανή και πάμε για δράση. Ρέχω το πινέλο. Το σαπούνι μου είναι στεγνό και μάλιστα είναι από τα σαπούνια που τελειώνουν. Σπάνια εικόνα αυτή. Αλλά το χρησιμοποιώ συχνά. Το διάστημα αυτό, η αλήθεια είναι ότι ξυρίστηκα με πολλά προϊόντα. Όχι όμως του χόμπι μας, της συνήθειάς μας, δηλαδή ξυρίστηκα ακόμα και με αφρό, θυμήθηκα τα προηγούμενα χρόνια που ξυριζόμουν με αφρό και πλαστικό. Οι σκέψεις που είχα γύρω από το ξύρισμα επιβεβαιώθηκαν μετά από αυτό το διάστημα. Παράλληλα έχω φορτώσει πολύ καλά. Θα πάρω και ό,τι έχει μείνει εδώ. Επιβεβαιώθηκα λέγοντας, ότι αποκτώντας μία τεχνική, που η τεχνική δεν είναι μία, ο καθένας έχει την δική του τεχνική, τη δική του συνήθεια, εφόσον λοιπόν την αποκτήσεις αυτή την τεχνική, μπορείς να ξυριστείς με οτιδήποτε. Εκεί που διαφωνώ κάθετα είναι η χρησιμοποίηση του αφρού. Ο αφρός είναι για κάτι πολύ γρήγορο, κάτι κάτι που λέμε στην αρπαχτή, έτσι, ξύρισμα του ποδαριού. Βέβαια, εντάξει, κάποιοι φίλοι δεν έχουν το χρόνο, αλλά θα πω για τα πλαστικά. Ξυρίστηκα με πολλά πλαστικά. Πήρα πολύ ωραία ξυρίσματα, ειλικρινά. Βέβαια δεν συγκρίνεται, εντάξει, με safety razor ξύρισμα, δηλαδή δεν ήταν τόσο βαθύ και σε μένα που δεν κάνω κόντρα φαίνεται. Αλλά θέλω να πω πως έχοντας τη τεχνική, ξέροντας που θα κάνεις λίγο κόντρα,
θα πάρεις πραγματικά ωραίο ξύρισμα. Κάποιος που ξυρίζεται μόνο με πλαστικά σίγουρα δεν, ή που δεν ασχολείται με τον τρόπο αυτόν, σίγουρα δεν προσέχει πως βγαίνουν οι τρίχες του. Κακά τα ψέματα, όλοι όσοι ξυρίζονταν πλαστικά, και εγώ ακόμα παλιότερα θυμάμαι, δεν ήμουν προσεκτικός, δεν έβλεπα που βγαίνει η τρίχα, έπαιρνα εκεί ό,τι έβλεπα. Οπότε, εφόσον ξυριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο, μοιραία γινόμαστε και πιο προσεκτικοί και μας αποφέρει αυτό το ωραίο και ποιοτικό ξύρισμα χωρίς τραβήγματα, χωρίς καψίματα. Και περνάω τώρα στην γαλίδα που με ξυρίζει. Αποδοτικότατη μηχανή. Στο πρώτο βίντεο που είχα κάνει είχα γενιά 3-4 ημερών, τώρα ήταν 2 ημερών. Ο ήχος της είναι φανταστικός. Με περισσότερη τρίχα την έλεγες και λίγο άγρια. Δηλαδή είχες πολύ έντονη αίσθηση της λεπίδας. Όμως, στο δεύτερο χέρι, που το δείτε και μετά, δεν ένιωθες τίποτα απολύτως. Είναι από τις μηχανές που όταν βρουν τρίχα θα θερήσουν και θα δείξουν τα δόντια τους, και όταν δεν υπάρχει λόγος να γρέψει, ξυρίζει πολύ smooth. Λοιπόν, πρώτο χέρι πήγε σούπερ, ξεπλένουμε και πάμε για το δεύτερο. Εδώ ξανά, για το δεύτερο πέρασμα. Τώρα θα δείτε πως η μηχανή, θα το καταλάβετε και από τον ήχο. Συμπεριφέρεται όπως πρέπει. Είναι μια ακόμα τρανή απόδειξη η συγκεκριμένη μηχανή για τον λόγο τον οποίον η Gillette στη Γαλλία δεν περπάτησε πολύ, γιατί η γαλλική σχολή είχε εξαιρετικές μηχανές. Έχω χρησιμοποιήσει αρκετές. Φοβερό αποτέλεσμα. Πραγματικά η γνωστή κίνηση.
επιστρέφω. Λοιπόν, Revolution After Shave Skin Food. Αυτά λίγο μένα δεν μου πολύ αρέσουν τα ήπια, τα aftershave. Βέβαια είναι πραγματικά ωραίο. Εγώ βέβαια θέλω λίγο το τσουξιμό μου, λίγο το τράβηγμά μου από το ενόπνευμα, ακούστα είναι αυτά. Όχι όμως ότι είναι κακό, έτσι. Λοιπόν, εξαιρετικά μετά από καιρό με Ariana Devas Revolution, συνθετικό πινέλο μάτι Lindholm από την Σουηδία, άστρα πράσινη στην πάρα πάρα πολύ ωραία Τζεγμπό, μεγαλική προφορά παρακαλώ, όλα εξαιρετικά. Φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού βίντεο. Ελπίζω πως θα τα πούμε και την επόμενη Κυριακή. Να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.